Στη Θράκη του 19ου αιώνα, αυτό που ο Θρακιώτης ονομάζει χορό είναι μια σειρά από συγκεκριμένα πατήματα που συνοδεύονται από συγκεκριμένη μουσική ή πιο συχνά από τραγούδι. Ο χορός είναι συνυφασμένος με τη ζωή και τις καθημερινές συνήθειες των κατοίκων της Θράκης, αλλά και της κοινότητας στην οποία δραστηριοποιείται, είτε αυτή βρίσκεται μέσα στο γεωγραφικό χώρο της, είτε έξω από αυτόν, στα χωριά δηλαδή, εκεί που ζουν πρόσφυγες από τη Βόρεια και Ανατολική Θράκη. Στη Θράκη πολύ συχνά λέμε ένας λαλεί και όλοι χορεύουν, δηλαδή ένας και μόνο οργανοπαίκτης αρκεί για να κάνει όλο το χωριό να χορέψει. Οι ευκαιρίες όμως για χορό που είχε παλιότερο ο Θρακιώτης, όπως στους γάμους, στα πανηγύρια, στις μεγάλες γιορτές, την Κυριακή στο Μισοχώρι, δηλαδή στην πλατεία, έχουν εκλείψει σχεδόν ή στην καλύτερη περίπτωση έγιναν πολύ λίγες. Ο τρόπος ζωής του έχει αλλάξει εντελώς, όπως και οι σχέσεις του με τους συνανθρώπους του και συνέχεια τον παραπάνω και η αλλαγή της σχέσης των ανθρώπων με το χορό. Σήμερα ο Θρακιώτης και η Θρακιώτισσα χορεύουν οπωσδήποτε στους γάμους, χορεύουν ή μαθαίνουν τον παραδοσιακό χορό στις αίθουσες των πολιτιστικών συλλόγων ή των συλλόγων γυναικών ή ακόμη και των σχολών χορού των αστικών κέντρων. Χορεύουν σε εθιμικές κυρίως εκδηλώσεις που δημιουργούν οι σύλλογοι τους ή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις που δημιουργούν οι δήμοι της περιοχής τους, όπως καλή ώρα ο Σύλλογος Γυναικών της Νέας Βίσσας, που για τις ανάγκες της τηλεοπτικής μας καταγραφής χορεύει τον κουτσό χορό. Ο χορός δεν ήταν ποτέ ανεξάρτητος από το τραγούδι. Τις περισσότερες φορές το τραγούδι παίζει πρωταρχικό ρόλο και είναι πολύ πιο δυνατό στην καθιέρωση από την ονομασία του χορού. Και σήμερα, ακόμα σε οποιοδήποτε χωριό του Εύρου, αν ρωτήσει τις γυναίκες τι χορό θα χορέψει τώρα, θα απαντήσουν με τον τίτλο του τραγουδιού και όχι με την ονομασία του χορού. Τραγιοπούλα, τραγιοπούλα. Σκάψει την καρδούλα, τραγιοπούλα, τραγιοπούλα, μαράζει το φως την καρδούλα. Τραγιοπούλα, τραγιοπούλα, μου της κάψει την καρδούλα. Τραγιοπούλα, τραγιοπούλα, μαράζει το φως την καρδούλα. Σε όλα τα χωριά του Εύρου, η διάταξη των χορευτών και των χορευτριών ήταν κοινή. Πρώτα οι άντρες και ύστερα οι γυναίκες, με την απαραίτητη προϋπόθεση ο τελευταίος άντρας με την πρώτη γυναίκα να είχαν πολύ κοντινή συγγένεια και οπωσδήποτε ο άντρας να έμεινε μόνιμα στο χωριό.
δάχτυλι, δάχτυλι, δάχτυλι σπάει στο μακαλά. Δάχτυλι σπάει στο μακαλά, πάει να βρει και το κορίτσι. Πάει να βρει μωρί δάχτυλι, πάει να βρει και το κορίτσι. Πάει να βρει και το κορίτσι, το βρήκε το χωρατήρι. Το μωρί δάχτυλι, το βρήκε το χωρατήρι. Το βρήκε το χωρατήρι, Μαρία μου πως σε αγαπώ.